Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη. Γιάννο, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Ναι, καλησπέρα από τη Βρυξέλλες σας. Προς το θέμα που έχετε θίξει, εκτιμώ ότι έγινε ένα σοβαρό διπλωματικό λάθος. Δηλαδή, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Βρυξέλλες δεν θα έπρεπε να το θέσει στη Νέα Υόρκη, δεν θα έπρεπε να το θέσει στους 28 στη Νέα Υόρκη. Η διαδικασία θα έπρεπε να ξεκινήσει από τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να είναι δεμένη 28 στη Νέα Υόρκη, με απόφαση η οποία θα προερχόταν από τις Βρυξέλλες και ειδικότερα από το επίπεδο της κυρίας Άστον. Άρα έχουμε εδώ μια λασσασμένη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε. Το δεύτερο πλέον, επειδή δεν βρίσκεται στην ατζέντα του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών της 23 και 24 του μήνα, το θέμα των τουρκικών προκλήσεων μπορεί να αγεθεί στα λεγόμενα υπόλοιπα ζητήματα. Και δεν θα περιμένουμε υπό αυτές τις προϋποθέσεις να ληφθεί κάποια δεσμευτική απόφαση. Μπορεί δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απλώς να ενημερώσει. Ενδέχεται όμως και είναι δυνατόν να τροχοδρομήσει διαδικασίες αναλόγως του ποιες θα είναι οι δικές του αποφάσεις, προκειμένου να ληφθούν άλλα μέτρα στο επόμενο διάστημα. Άρα, εκτιμώ ότι ήταν μια λασσασμένη διαδικασία όπως ακολουθήθηκε για το θέμα της Νέας Υόρκης, δηλαδή του μηνύματος διαμαρτυρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Ηνωμένα Έθνη. Έπρεπε να ξεκινήσει από τις Βρυξέλλες η διαδικασία. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερο, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να θέσει με το θέμα, αλλά θα πρέπει να αναμένουμε αποφάσεις στους 3 του μήνα. Σα ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο, για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τίθεται σε ισχύ η τουρκική ναύτεξ. Αναμένεται και τον Μπαρμπαρός σε ένα.